Όλα αυτά τα χρόνια έχω μια εξαίρετη συνεργασία με το Δήμο του Λοκοτάμου, με σημαντικά έργα τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο από ευρωπαϊκούς φόρους αλλά και από εθνικούς, και επίσης με πάρα πολλούς πρόεδρους των περιοχών αλλά και των τοπικών συμβουλίων που έρχονται και διεκδικούν για τα χωριά τους, μπορούμε και χρηματοδοτούμε διάφορες δράσεις, βέβαια πάντα στο μέτρο των δεδομένων του έργου. Σε μια από τις πιο δυναμικές περιοχές της Κρήτης, όπως είναι ο Λοκόταμος. Και τα θετικά του είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Να μην το αναφέρομαι, πρέπει να δούμε όλα αυτά τα οποία γίνονται μόνο σε εσάς, τους ανθρώπους από το κάθε χωριό. Και ένα σημαντικό έργο το οποίο όλοι περιμένουμε είναι ο παλιός εθνικός. Μέχρι τέλος του χρόνου να είστε βέβαιοι ότι θα δημοκρατηθεί το έργο αυτό, ούτω ώστε από τη νέα χρονιά να μπορεί να γίνει μια βελτίωση πάνω στην οδική ασφάλεια. Βεβαίως δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ήταν πολύ μεγάλο έργο του Λοκοτάμου, ο βιολογικός, που ήταν για πολλά χρόνια έτοιμα του Δήμου, βρίσκεται σε εξέλιξη αγαπητέ Δήμαρχε. Παρότι από το 2010 είχε ξεκινήσει η διαδικασία για να εγκριθεί ο βιολογικός, εμείς από την πλευρά τη δική μας και με τη συνεργασία και τη συνέργεια ξεπροκάλαμε όλες αυτές τις διαδικασίες οι οποίες χρειαζόταν και σήμερα το έργο αυτό προχωρεί. Και πιστεύω ότι μέσα σε μία διετία το χωρί θα είναι ολοκληρωμένο, ούτω ώστε να δώσει ένα έργο υποδομής, μια σημαντική βοήθεια. Και επίσης σημαντικά έργα σηματοποιία τα οποία γίνονται, όπως επίσης και στα σχολεία τα οποία βοηθούμε και ειδικά στο Πάρκο που εντάξει το Δημοτικό Σχολείο με ένα έργο προεκλογισμού πάνω από 3,5 εκατομμύρια.